Ότι οι άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι στα παράλια της Τουρκίας. Ξέρετε, είναι Αφγανοί, είναι εγκλωβισμένοι στα παράλια. Άραβες είναι από είναι εγκλωβισμένοι στα παράλια και σε άλλες και σε διαφορετικές, σε πολλές άλλες περιοχές. Και αυτό δημιουργεί τις μεγάλες προσφυγικές ροές. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ θέλω να σταθώ στο εξής. Η Νέα Δημοκρατία έκανε σφοδρότατη κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ για τις μεταφορές προσφύγων στην ενδοχώρα που στόχευαν στην αποσυμφόρηση των νησιών για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια κατάσταση η οποία να είναι στοιχειωδώς αξιοπρεπής. Εμείς αφήσαμε την Μόρια με 5.000 ανθρώπους τον Ιούλιο του 2019. Εννοείται τον κανονικό καταβλισμό γιατί ήταν τόσο απ' έξω. Δεν ήταν. Ακούστε έτσι αυτό που σας λέω. Τώρα, από εκεί. Ακούστε τώρα τι σας λέω. 12.000 έχει αυτή τη στιγμή ο προσφυγικός καταβλισμός και οι γύρω περιοχές. Για ποιο λόγο? Διότι σταμάτησε η Νέα Δημοκρατία καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού τις μεταφορές προσφύγων στην ενδοχώρα. Επομένως, η ευθύνη για την εικόνα που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή η Μόρια βαραίνει κατεξοχήν τη Νέα Δημοκρατία. Συμφωνία, αλλά στην ενδοχώρα πού να τους πάει, ας πούμε? Δηλαδή, ποια υπάρχουν, είναι υπάρχουν δομές, βεβαίως. Υπάρχουν δομές, πρέπει να δημιουργηθούν κι άλλες. Ωστόσο, εγώ αυτό στο οποίο θέλω να επιμείνω είναι ότι το προσφυγικό ζήτημα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με κραυγές, με αγριότητες, με χυδαιότητες. Και νομίζω ότι εκεί ακριβώς η σημερινή κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με την χυδαιότητα του παρελθόντος της. Και εσείς το εκμεταλλευτείτε, κύριε Τζανακόπουλε, εμείς... όμως, το προσφυγικό. Όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση, είχατε σηκώσει την κομματική σημαία για την Αμυγδαλέζα, για τα κλειστού τύπου κέντρα. Και φυσικά, τότε λέγατε ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν τα θέλατε, και ήρθατε μετά και προτείνατε κάποια άλλη λύση, η οποία όμως δεν αν δημιουργηθούν κλειστά κέντρα. Αν δημιουργηθούν κλειστά κέντρα, θεωρείτε εσείς ότι λύνεται το προσφυγικό ζήτημα? Λοιπόν, η κατάσταση η οποία διαμορφώθηκε από το 2015 και μετά δεν έχει καμία σχέση με την κατάσταση που υπήρχε πριν στη χώρα. Γιατί το λέτε αυτό? Διότι υπήρξε η έναρξη, αν θέλετε, αυτού των μεγάλων προσφυγικών ροών από το καλοκαίρι του 2015. Και επιμένω, η Νέα Δημοκρατία τότε μας έλεγε ότι για αυτές τις προσφυγικές ροές, δηλαδή για το γεγονός ότι 2 εκατομμύρια άνθρωποι ήρθαν στην Ελλάδα, πέρασαν είτε από την Ελλάδα, είτε από την Ιταλία, είτε από τις άλλες χώρες της νοτιοδυτικής Μεσογείου, με κατεύθυνση την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, ήταν ευθύνη του γεγονότος, ήταν ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ που άνοιξε υποτίθεται τα σύνορα. Λοιπόν, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Σας ευνηδίασε το 2015 όλο αυτό, ναι ή όχι? Μας ευνηδίασε όπως ευνηδίασε όλη την Ευρώπη. Ναι, σας ευνηδίασε. Μας ευνηδίασε όπως ευνηδίασε όλη την Ευρώπη. Και από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο να βρούμε εκείνους τους τρόπους που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν όρους καλύτερη διαχείριση. Μισό λεπτό, αλλά αυτό. Η συμφωνία αυτή που διαπραγματευτήκατε και συμφωνήθηκε τελικά αποδείχθηκε ως διαχειριστικό έσχος για τα νησιά. Κλειστού τύπου ουσιαστικά κέντρα στα νησιά. Εντάξει, γιατί εσείς λέγατε ότι όχι στην Αμυγδαλέζα, αλλά κλειστού τύπου είναι αυτά που φτιάχτηκαν στα νησιά. Με αποτέλεσμα να έχουν μπουκάρει και να έχουν φρακάρει άνθρωποι εκεί. Είναι πολύ ενδιαφέρον να χρεώνεται στην προηγούμενη κυβέρνηση και όχι στο σύνολο των ευρωπαϊκών δυνάμεων. Εμείς βρεθήκαμε από τη σωστή μεριά. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε όρους για να υπάρξει μια συμφωνία στην Ευρώπη. Εκ αποτύχατε όμως. Εμείς οι Γερμανοί μια σειρά από άλλες κυβερνήσεις οι οποίες τι είπαν? Μισό λεπτό. Η Ευρώπη απέτυχε. Συγγνώμη, η Ευρώπη. Όμως εμείς βιώνουμε το πρόβλημα τώρα όμως. Έτσι, στο πετσί μας είναι τώρα. Όχι μόνο εμείς. Το βιώνει η Ιταλία. Το βιώνει και πρώτη γραμμή. Λοιπόν, ναι, απλά δεν καταλαβαίνω γιατί εξάπτεστε. Όχι, δεν εξάπτομαι. Ωραία. Έχω μια ένταση στη φωνή μου. Άρα λοιπόν εγώ λέω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση πέρα από την εσωτερική διαχείριση την οποία οφείλει να κάνει για να μπορέσει να αποσυμφορήσει τα νησιά στην κατεύθυνση και της μεταφοράς ανθρώπων στην ενδοχώρα, οφείλει να διεθνοποιήσει το ζήτημα. Οφείλει να αναδείξει, όπως κάναμε και εμείς, τις ευθύνες των χωρών του Βίζενγκαρντ για αυτή την κατάσταση η οποία υπάρχει. Και τι κάνανε, κύριε Τζανακόπουλε? Τι κάνανε αυτοί? Πράγματι, αλήθεια είναι αυτό που λέτε, το κάνατε. Κάνεις και μια πολιτική, το ξέρουμε αυτό, αλλά κάνεις μια πολιτική σύγκρουση. Αλλά άμα είναι απλά, στο κουφού την πόρτα, απλά θα πρέπει να καταλάβουμε βρόντα, όλοι, θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι, πέρα από λαϊκισμούς, πέρα από μικροκομματικές, αν θέλετε, αθλειότητες
και τοποθετήσεις που επί της ουσίας στοχεύουν στο να δημιουργήσουν εντυπώσεις ότι θα ζούμε με το προσφυγικό ζήτημα, θα ζούμε με την προσφυγική κρίση για αρκετά. Το κρίση σημαίνει ότι κάποτε τελειώνει. Για αυτό αρκετά, δεν είναι κρίση. Πάρα πολλά αυτό χρόνια. Είναι ένα συνεχές θα συμφωνήσω. Πρόβλημα. Θα συμφωνήσω. Όμως, άρα θα πρέπει να ζήσουμε με αυτό και άρα να θα πρέπει μέτρα. Να βρούμε. Θα πρέπει να βρούμε. Πρακτικά σας λέω ότι ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσει η κατάσταση αυτή να οδηγήσει σε αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης αυτών των ανθρώπων, για να μπορέσει να δημιουργήσει όρους και αποσυμφόρηση των ελληνικών νησιών. Γιατί δεν τους φτιάξαμε αυτούς, κύριε Ζαναφόπουλε, αφού πήραμε πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη διαχείριση μιλάμε τώρα, όχι το μεγαλύτερο πρόβλημα, το πρώτο επίπεδο που λέτε, αλλά στο διαχειριστικό. Γιατί δεν μπορούσαμε να φτιάξουμε καταβλισμούς που να είναι ανθρώπινοι. Δεκάδες χώρους όπου προσπαθήσαμε να κάνουμε όμως το μέγιστο δυνατό. Και αυτό ακριβώς σας λέω. Ότι ο μοναδικός τρόπος για να επιληθεί ή, εν πάση περιπτώσει, να δημιουργηθούν καλύτεροι όροι για τη διαχείριση αυτού του ζητήματος είναι η στάση της Ευρώπης. Άρα λοιπόν πώς πρέπει γίνεται, να είστε. Πώς γίνεται να αλλάξει. Μόνο με πολιτική πίεση γίνεται αυτό. Αλλά ακούστε. Δεν επιχειρήσαμε μόνο εμείς. Και η Γερμανία στο συγκεκριμένο ζήτημα προσπάθησε, ωστόσο έχουν ευθύνες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν ευθύνες οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις και θα σας πω γιατί. Διότι όταν τίθεται το ζήτημα, για παράδειγμα, της δημοσιονομικής πολιτικής, εκεί δεν σηκώνουν μήγα στο σπαθί τους. Όταν τίθεται το ζήτημα της ισοκατανομής ή της δίκαιης κατανομής των προσφύγων στην Ευρώπη, δεν πειράζει αν η Ουγγαρία πει ότι εγώ δεν δεσμεύομαι από τις ευρωπαϊκές αποφάσεις, δεν πειράζει αν η Αυστρία πει εγώ δεν δεσμεύομαι από τις ευρωπαϊκές αποφάσεις. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, τα οποία αν είναι και άλλες πολλές χώρες, όλες οι χώρες του Βίζεγκραντ. Και λέω λοιπόν ότι αν αυτή η διαφορετική αντιμετώπιση, αν θέλετε, της οικονομικής πολιτικής από τη μία μεριά και της προσφυγικής πολιτικής από την άλλη μεριά δεν σταματήσει, τότε δεν θα βρεθεί και λύση στο προσφυγικό ζήτημα. Ένα λεπτό. Κύριε Τζανακόπουλε, πιστεύετε ότι η πολιτική η οποία ασκήθηκε από τη δική σας κυβέρνηση το πρώτο εξάμηνο του 2015, μην το συνδέετε με τα οικονομικά, δεν έχει καμία σχέση. Το λέω τελείως ξεχωριστά. Ήταν μια πολιτική, γιατί και η κυρία Χρυστοδουλοπούλου μας είπε ότι ευνηδιαστήκαμε. Και ο κύριος Σακελαρίδης, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο για τον ipos.gr, είπε ότι δεν το κάναμε σωστά. Πιστεύετε ότι εκείνη την περίοδο έπρεπε να έχετε ακολουθήσει μια άλλου είδους πολιτική στάση και απέναντι στην Ευρώπη, όπως μας λέτε τώρα, αλλά και απέναντι γενικά στο πρόβλημα? Δεν έχω ακούσει την συνέντευξη του κυρίου Σακελαρίδη. Την έχουμε γραπτώ, αν θέλετε, σας δώσουμε, ναι. Αν θέλετε, δεν την έχω διαβάσει. Αν θέλετε να, αν θέλετε να υπάρχει, συζητήσουμε επί της ουσίας για το 2015, η γνώμη μου είναι ότι το 2015 υπήρχε μια πρωτοφανής προσφυγική ροή. Αλήθεια είναι, η οποία ήταν εξαιρετικά δύσκολο να τη διαχειριστούμε χωρίς παρέμβαση και χωρίς βοήθεια και χωρίς στήριξη από την Ευρώπη. Όχι μόνο εμείς ή οποιαδήποτε κυβέρνηση, αλλά αυτή τη στιγμή δεν κυβερνά ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή κυβερνά η Νέα Δημοκρατία. Όχι, αποδίδουμε τις ευθύνες και στη Νέα Δημοκρατία. Κυβερνά λοιπόν η Νέα Δημοκρατία. Και αυτό στο οποίο έχουμε καταλήξει στην Μόρια αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές είναι τρεις χειρότερο από αυτό το οποίο παρέλαβε η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, λοιπόν, πράγμα το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να επισημανθεί χωρίς βεβαίως κραυγές, χωρίς μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Με στόχο να δούμε πώς θα υπάρξει μια προσφυγική πολιτική και μεταναστευτική πολιτική ανθρωπιστική, η οποία τελικά θα προστατεύει και τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και τους πρόσφυγες από εικόνες, από καταστάσεις σαν αυτές που αναφέρομαι. Νίκο, τελειώσαμε αυτό το θέμα. Θα πάμε στο θέμα του ΣΥΡΙΖΑ και των αλλαγών που θέλει να επιφέρει η ηγεσία του κόμματός σας. Αλλαγές οι οποίες θα βοηθήσουν, τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω, ούτως ώστε να συμμετέχουν περισσότεροι άνθρωποι στους μηχανισμούς, ας το πούμε έτσι, του κόμματος, στις διαδικασίες του κόμματος, στη ζωή του κόμματος. Και παράλληλα να κερδίζει όσο το δυνατόν περισσότερους ψηφοφόρους από το μεγάλο αυτό κομμάτι που λέγεται κεντροαριστερά. Εγώ διαφωνώ με τον όρο, αλλά το λέμε για να συνοηθούμε. Τη σοσιαλδημοκρατία, τέλος πάντων. Αριστερά, κέντρο-αριστερά, σοσιαλδημοκρατία. Ένα ολόκληρο φάσμα, θα έλεγε κανείς, αριστερών δημοκρατικών αυτό πολιτών. Κοιτάξτε. Τι προτείνετε, εκεί θέλω να πάμε. Τι προτείνετε για να γίνετε πιο δελεαστικοί σε αυτόν τον κόσμο και πολιτικά.
το ιδεολογικά λίγο είναι διαφορετικό, τώρα ο κόσμος σκέφτεται λίγο αλλιώς, αλλά πολιτικά τι προτείνετε στον κόσμο, τι προτείνετε. Ο κόσμος... Γιατί δεν προτείνεται όλοι το ίδιο στο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό. Ο προοδευτικός κόσμος, ο δημοκρατικός κόσμος, ο αριστερός κόσμος εμπιστεύτηκε τον ΣΥΡΙΖΑ σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και στις προηγούμενες εκλογές. Πήραμε ένα 32%, πράγμα το οποίο σημαίνει, 31,5%, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι προοδευτικοί πολίτες αυτής της χώρας, οι δημοκρατικοί πολίτες αυτής της χώρας βλέπουν στο ΣΥΡΙΖΑ έναν φορέα έκφρασης των προσδοκιών τους, των αγωνιών τους, του μέλλοντός τους, της πολιτικής τους έκφρασης, αν θέλετε, και με αυτή την έννοια. Αφού ο κόσμος εμπιστεύτηκε ξανά το ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούλιο του 2019, αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να εμπιστευτεί αυτόν τον κόσμο. Άρα, ποιος είναι ο στόχος για τους επόμενους μήνες? Ποιος είναι ο στόχος? Τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει πρακτικά μια στροφή πολιτικής στάσης. Για ποιο λόγο εσείς θεωρείτε ότι ο κόσμος... Πώς θα τους εμπιστευτείτε? Πολύ από τον... Τι είναι αυτή, δεν είναι ούτε κομμουνιστές του αριστερή αυτή. Αυτό δεν το ξέρετε καταρχάς. Δηλαδή η αυθεντική... Ακούστε, η κρίση τα τελευταία χρόνια, η κρίση έχει μετατοπίσει πολιτικούς συσχετισμούς, έχει μετατοπίσει την κατάσταση στην ελληνική κοινωνία και πιστέψτε με ότι δεν είναι απολύτως ορθό να θεωρούμε ότι υπάρχει, ας πούμε, ένας αγγυλωμένος ΣΥΡΙΖΑ του 10% αυτό και από εγώ. Εκεί και πέρα. Μα μου λέτε ότι υπάρχει εγώ. Πολιτική στροφή, προς τα πού θα υπάρξει προς πολιτική στροφή? Προς τη σοσιαλδημοκρατία, υπάρξει... αυτό λέω. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι γιατί αλλιώς πώς θα τους κερδίσετε αυτό? Θα σας πω, ο κόσμος αυτός έφυγε από πολιτικές δυνάμεις. Από το ΠΑΣΟΚ έφυγε. Έφυγε όχι μόνο από το ΠΑΣΟΚ. Κυρίως από το ΠΑΣΟΚ. Αλλά και από το ΠΑΣΟΚ. Κυρίως, έφυγε λοιπόν κυρίως. Από τις πολιτικές εκείνες δυνάμεις του παλιού πολιτικού καθεστώτος. Δηλαδή, επί της ουσίας τι είπε? Δεν θέλω πια την σοσιαλδημοκρατική φιλελεύθερη συνένεση. Γιατί είναι παλιό? Χρειάζομαι... Και εσείς δεν είστε παλιό. Ορίστε. Και εσείς παλιό είστε. Κουκού εσωτερικού. Τώρα, εντάξει, το παλιό πολιτικό, το κουκού εσωτερικού κυβερνούσε. Όχι, ήταν μέσα στο πολιτικό σύστημα. Όταν λέμε παλιό πολιτικό καθεστώς, εννοούμε τα δύο κόμματα τα οποία κυβέρνησαν τη χώρα από τη μεταπολίτευση και μετά. Ήταν ένα πολιτικό καθεστώς. Τώρα είμαστε εμείς, αλλά δεν ήμασταν εμείς αυτοί που οδηγήσαμε τη χώρα στη χρεοκοπία το 2010. Εκεί υπάρχει μια τομή, μην την ξεχνάμε. Λοιπόν, άρα λέω, άνοιγμα λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό αυτόν τον κόσμο, τον προοδευτικό, τον αριστερό, τον δημοκρατικό, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τους καλύτερους δυνατούς όρους και για την αντιπολίτευση σε μια πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει δείξει από πάρα πολύ νωρίς τα δόντια της, πρώτον, και δεύτερον, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τους όρους για την επάνωδο. Ναι, ως μέλη στο κόμμα, κύριε Τζανακόπουλε, έχετε ψηφιστεί από αυτόν τον κόσμο που λέτε σε 7 διαδοχικές εκλογές αναμετρήσεις, αν βάλουμε τις εθνικές και τις ευρωεκλογές. Βεβαίως. Με πολύ ψηλά ποσοστά. Από το 4% παλιότερα, ναι. Και στη συνέχεια ανεβάζετε τα ποσοστά σας μέχρι τις τελευταίες, βέβαια, που ήσασταν κυβέρνηση και γυρίσατε στην αξιωματική αντιπολίτευση με 1.800.000 ψηφοφόρους. Γιατί το κόμμα δεν είναι ελκυστικό και έχετε μόνο 40.000 μέλη, ενώ σας ψηφίζει ο κόσμος? Τι συμβαίνει? Κοιτάξτε, αυτή είναι η προσπάθειά σας τώρα, έτσι. Τα προηγούμενα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ως προτεραιότητα να βγάλει τη χώρα από το μνημόνιο. Αυτή τη στιγμή... Δεν την έβγαλε όμως. Δεν την έβγαλε, λέτε. Όχι, εσείς. Δεν εγώ την έβγαλε... λέω ότι την έβγαλε. Όχι, δεν την έβγαλε γιατί υπογράψατε και ένα τρίτο μνημόνιο. Τι εννοείτε, το 2015. Ναι. Ναι, αλλά το 2018 τελείωσε αυτό το μνημόνιο. Συμφωνία, πράγμα ναι. Το οποίο υπήρξε, σημαίνει. Δεν υπήρξε άλλη πράγμα συμφωνία, το οποίο ναι. Δεν ήταν βέβαιο ότι θα συμβεί αν είχαμε μείνει στις παλιές συμφωνίες. Κάνατε πολιτικές, λοιπόν, όχι αυτές που θέλατε, όπως λένε τα στελέχη σας. Αυτό ούτως ή άλλως το άρα, έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Απλά δεν μπορώ, προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς συζητάμε τώρα εδώ. Συζητάμε αυτό και σας λέω. Ότι κάναμε δεξιές πολιτικές. Ήταν η καθολική πρόσβαση στην υγεία, 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστων, δεξιά πολιτική. Προφανώς είχαμε να υλοποιήσουμε μια δημοσιονομική προσαρμογή. Όμως, αυτό δεν το ξέρετε πολύ καλά. Φυσικά το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Όμως, σας ξαναλέω ότι προσπαθήσαμε στα διάκαινα, δηλαδή στις ρογμές που άφηνε το μνημόνιο, να υλοποιήσουμε πολιτικές υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας. Και νομίζω ότι το κάναμε και ακριβώς αυτό καθόρισε, αν θέλετε, και το αποτέλεσμα των προηγούμενων εκλογών. Δεν πείσατε όμως και χάσατε. Πείσαμε 1.800.000 πολίτες. Ναι, δεν πείσαμε την πλειοψηφία. Αυτό. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή, τι θέλουμε? Θέλουμε να δημιουργήσουμε τους όρους
για να μεγαλώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, να έρθει κόσμο στο ΣΥΡΙΖΑ, να τον εμπλουτίσει με τις απόψεις του, με τις ιδέες του. Και χωράνε ως προς όλοι αυτό... σε αυτό το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή βεβαίως. Και αυτό το 5% που είναι η αριστερά και αυτό ενδεχομένως το 20% που είναι η σοσιαλδημοκρατία και όλα αυτά χωράνε. Σούπερ μάρκετ, όπως είπε ο κ. Λάμπρου. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Καταρχάς κάνετε μία μαθηματικοποίηση, αν θέλετε, του κόσμου. Κάνετε μία μαθηματικοποίηση του κόσμου, την οποία εγώ δεν την συμμερίζομαι. Και θα σας πω γιατί. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος έχει διαμορφώσει διαφορετικές πολιτικές και ιδεολογικές αντιλήψεις μέσα στην κρίση και ακριβώς αυτές τις πολιτικές και ιδεολογικές αντιλήψεις θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να εκφράσει. Δηλαδή, αντιλήψεις που θέλουν την στήριξη του κοινωνικού κράτους, την ρύθμιση της αγοράς εργασίας, θέλουν μια δημοσιονομική πολιτική η οποία θα βοηθά και τους φτωχούς αλλά και τη μεσαία τάξη. Θέλει να δημιουργήσει όρους δίκαιης ανάπτυξης για όλους. Άρα λοιπόν αυτό είναι η ουσία, αν θέλετε, της πολιτικής κατεύθυνσης που εμείς θέλουμε να υπηρετήσουμε. Μάλιστα, και νομίζουμε το όνομα, ότι ως προς αυτό το όνομα θα αλλάξει. Όλα θα τα συζητήσουμε στο συνέδριο. Όχι, εσείς θα προτείνατε να αλλάξει την άποψή σας. Όλα θα συζητηθούν στο συνέδριο. Εμένα η άποψή μου είναι ότι δεν υπάρχουν ποτέ ζητήματα ταμπού. Ωστόσο, πρέπει όλα να συζητηθούν στο συνέδριο. Και εκεί να πάρει αποφάσεις. Και εκλογή του κ. Τσίπρα από τη βάση. Και αυτό ανοιχτό. Αυτό που μας αφορά. Καλά, τι να αλλάξει ο Τσίπρα τώρα. Ο Τσίπρας είναι το χαμογάλο του χαρτί. Θα συζητηθεί και αυτό όμως στην πορεία για το. Δεν νομίζω ότι έχει ανοίξει. Ότι υπάρχει αυτή τη δεν υπάρχει συζήτηση. Ακούστε με λίγο. Για μας το κύριο ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι ότι χθες σε μια τεράστια πολιτική συγκέντρωση, σε ανύποπτο πολιτικό χρόνο, τουλάχιστον 8.000 κόσμος, εκκίνησε την μεγάλη καμπάνια για το άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και νομίζω ότι ακριβώς αυτό δίνει και το στίγμα, γιατί... αυτής της νέας φάσης στην οποία περνάει το κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Προοδευτική Συμμαχία. Λοιπόν, τώρα, ωραία είναι τα πολιτικά, μια χαρά είναι. Είστε και άνθρωπος όμως, καθημερινός, ζείτε, κινείστε. Τώρα είστε βουλευτής, δεν έχετε στο μπλάτι σας κυβέρνηση. Να σας πω κάτι, αν ποτέ παντρευτείτε θα πηγαίνετε σε εκκλησία? Μου ήρθε τώρα αυτό που σας κοίταγε. Όχι, κύριε Χατζή. Όχι, έτσι θα κάνατε πολιτικό γάμο. Εντάξει, θα μας καλέσετε όμως. Θα σας καλέσουμε. Έτσι. Αν ποτέ. Δεν ξέρω, γιατί είναι νέος πολύ ακόμα, είναι πολύ νέος. Και ειλικρινά τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Εσείς είσαστε νομικός, έτσι, δικηγόρος. Πώς αποφασίσατε να εμπλάκετε σε αυτή η ιστορία που λέγεται πολιτική? Το είχατε από, δηλαδή, από χρόνια ή ξαφνικά? Ήμουν από το 2000 μέλος του συνασπισμού. Υπήρξα γραμματέας της νεολαίας του συνασπισμού και του συνασπισμού τότε, από το 2005 μέχρι το 2010. Επομένως, νομίζω έχετε μετανιώσει? Όχι. Όχι. Ουδέποτε μετανιώσει. Σας αρέσει αυτό που κάνετε? Η μου πολιτική αρέσει. Δηλαδή εννοώ γενικά. Εγώ το θεωρώ υποχρέωσή μου την πολιτική εμπλοκή. Η Βουλή σας εκφράζει έτσι όπως λειτουργεί σήμερα? Η Βουλή έχει πάρα πολλά προβλήματα. Ένα από τα κυριότερα αυτών είναι ότι δεν θεωρώ ότι προάγει τον πολιτικό διάλογο στο βάθος του και στην ουσία του και στο επίπεδο του επιχειρήματος. Και στο επίπεδο του επιχειρήματος, αλλά αντιθέτως συνήθως αξιοποιείται ή χρησιμοποιείται από τους περισσότερους για να δημιουργηθούν εντυπώσεις για να παίξουμε 10 δευτερόλεπτα στα δελτία ειδήσεων. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα του ελληνικού κοινοβουλευτικού βίου. Εσείς οι νεότεροι, οι νεότεροι σε ηλικία εννοώ τώρα, το εννοώ αυτό, πρέπει να το λύσετε. Έχετε εσείς την υποχρέωση, ανεξάρτητα αν είναι ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως, εδώ μιλάμε για σύγκρουση, σύγκρουση επιχειρημάτων και όχι για σύγκρουση εντυπώσεων. Σας ευχόμαστε το καλύτερο. Να είστε καλά, κύριε. Και πολιτικά, στις αλλαγές που θέλετε να κάνετε, δεν ξέρω πώς θα το πείτε το νέο κόμμα. Θα βρείτε εσείς, έχετε στο ΣΥΡΙΖΑ εφευρετικότητα, θα το βρείτε πώς θα το λέτε. Και προσωπικά να είστε πάντα καλά. Να είστε καλά. Εμείς πάμε για. Το λέμε break εδώ στα ελληνικά. Ναι, ναι. Θα πάμε στη Σούζη. Στη Σούζη Καζατζίδου. Όχι, μας δίνει πίστοση χρόνου. Λοιπόν, πάμε στη Σούζη Καζατζίδου. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Δείτε αυτό το ρεπορτάζ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Γιατί μιλάμε... Να ξεκινήσουμε με γήπεδο, αυτό που είχαμε στο γήπεδο χθες. Αυτό το μαύρο